Καλώς ήρθατε στο τέταρτο μάθημα της σειράς μας. Σε αυτό το μάθημα θα ασχοληθούμε με τις λίστες. Είναι από τις πιο σημαντικές δομές αποθήκευσης και διαχείρισης δεδομένων μέσα στην Python. Σχεδόν σε κάθε script που θα γράψετε, κατά πάσα πιθανότητα θα χρειαστείτε να χειριστείτε λίστες και να εκμεταλλευτείτε τις δυνατότητες που μας δίνουν. Και πάμε να ξεκινήσουμε ξανά από το γνωστό μας parking. Το είχαμε δει στο προηγούμενο μάθημα που αναφερθήκαμε στις μεταβλητές τύπου κειμένου, strings, και οι λίστες με τα strings μοιράζονται μία κοινή λογική όπως σας είχα προειδεάσει από το προηγούμενο μάθημα. Αυτή τη λογική του parking. Τι είναι οι λίστες? Οι λίστες για την Python δεν είναι τίποτα άλλο παρά μια συλλογή αντικειμένων. Ας πούμε ότι εγώ ήθελα να φτιάξω μία λίστα και να βάλω τα αγαπημένα μου φρούτα. Η Python, αυτό που καταλαβαίνει, είναι να σχηματίσει ένα parking, έτσι όπως έκανε και με τις λίστες, και σε κάθε μία από τις θέσεις παρκαρίσματος, να έρθει και να παρκάρει ένα από τα αγαπημένα μου φρούτα. Οι λίστες δεν είναι απαραίτητο να περιέχουν μόνο φρούτα, όπως έκανε εδώ, ούτε καν του ίδιου τύπου αντικείμενα. Στην Python, οι λίστες δεν μας δεσμεύουν για το περιεχόμενό τους και θα μπορούσαν να έχουν οποιοδήποτε τύπου δεδομένα σε κάθε θέση παρκαρίσματος και ας ήταν διαφορετικά μεταξύ τους. Εδώ να έχει έναν αριθμό, εδώ να έχει ένα string, εδώ θα μπορούσε να έχει μία ακόμα λίστα στο τρίτο στοιχείο. Να, ό,τι μεταβλητή θέλουμε μπορούμε να αποθηκεύσουμε μέσα σε λίστα. Και, όπως και με τα strings, οι θέσεις αυτές παρκαρίσματος, index όπως επίσημα λέγονται, είναι ονοματισμένες. Έχουν και αυτές την αρρύθμιση που πλέον μας είναι γνώριμη, με την πρώτη θέση να έχει το όνομα 0, η δεύτερη θέση το όνομα 1, 2, 3 και ούτω καθεξής. Τα αντικείμενα που βάζουμε μέσα στις λίστες διατηρούν τη σειρά τους. Αν εμείς δεν ζητήσουμε να την αλλάξουμε και έχουμε γράψει πρώτα τα apples, τα μήλα, μετά τις μπανάνες, kiwi, cherry, orange, με τη σειρά που τα έχουμε γράψει, με τη σειρά αυτήν θα παραμείνουν, εκτός και αν εμείς ζητήσουμε να αλλάξει αυτή η σειρά. Πάμε στο Jupyter. Για να φτιάξουμε μια λίστα στην Python, ο τρόπος για να το κάνουμε είναι με αγγείλες, τις τετράγωνες αγγείλες. Θα φτιάξω μια λίστα που θα την ονομάσουμε fruits και θα πω στην Python να αποθηκεύσει εκεί μία λίστα. Ανοίγω και κλείνω αγγείλες και αυτό εδώ η Python ξέρει ότι το περιεχόμενό του θα το κρατήσει σαν λίστα την οποία θα αποθηκεύσει μέσα στη μεταβλητή fruits. Εδώ λοιπόν εγώ θα βάλω το μήλο, την μπανάνα και το ακτινίδιο. Θα μπορούσα να βάλω όσα ακόμα ήθελα. Αν ζητήσουμε να μας εμφανίσει η Python αυτή τη λίστα, βλέπετε ότι πλέον μέσα στη μεταβλητή fruits ζει αυτή εδώ η λίστα. Όπως και με τα strings, μπορούμε να ζητήσουμε να πάρουμε ένα κομμάτι από αυτή τη λίστα. Και όταν ζητάμε να πάρουμε ένα κομμάτι από μια μεταβλητή, τι είπαμε ότι είναι το πρώτο πράγμα που θα σκεφτόμαστε? Αγγείλες. Θα βάλω λοιπόν τη μεταβλητή μου και θα ανοίξω κολλημένες δίπλα της αγγείλες, τις τετράγωνες αγγείλες. Και αν ζητήσω να πάρω το στοιχείο που είναι παρκαρισμένο στη θέση 0, να, που ήρθε το μήλο. Ή αν ζητήσω να πάρω το στοιχείο που ζει στη θέση 1, να, η μπανάνα. Αντίστοιχα, μπορώ να πάρω το στοιχείο που ζει στην τελευταία θέση γράφοντας εδώ μείον 1, ή όπως και με τα strings, ένα κομμάτι με τη λογική του από έως, που το από έως είπαμε ότι σηματοδοτείται με αυτήν εδώ την κανάνω κάτω τελεία. Θέλω να μου φέρεις από το 0 έως το 2. Συγγνώμη, το 2 στα δεξιά της άνω κάτω τελείας. Και μου φέρνει τα δύο πρώτα στοιχεία, δηλαδή το apple που ζει στη θέση 0 και την μπανάνα που ζει στη θέση 1. Είπαμε το από έως δεν συμπεριλαμβάνει το δεξιά άκρο. Αν πούμε από 0 έως 2, θα μας φέρει αυτά που ζουν στη θέση 0 και 1, όχι στη θέση 2. Δεν είναι από 0 έως και 2, είναι από 0
έως 2. Το 2 δεν συμπεριλαμβάνεται. Η θέση παρκαρίσματος 2, το kiwi δηλαδή, δεν συμπεριλαμβάνεται σε αυτό που έγραψα. Πολλές φορές, τόσο στα strings όσο και στις λίστες, όταν ξεκινάει από το 0, το αφήνουμε κενό. Και είναι το ίδιο πράγμα. Και ακόμα, και στα strings συμβαίνει αυτό, μπορούμε να πούμε, φέρε μου από το στοιχείο που ζει στη θέση 1 έως το τέλος. Και παραλείπει το στοιχείο που ζει στη θέση 0 και φέρνει από τη θέση 1 και πέρα μέχρι το τέλος. Χωρίς να ορίσω κάτι εδώ, σημαίνει μέχρι το τέλος. Μπορούμε να προσθέσουμε στοιχεία στις λίστες. Ο τρόπος για να προσθέσουμε στοιχεία στις λίστες είναι με το append. Fruits, append. Και αν ήθελα να βάλω το πορτοκάλι στη λίστα μου, fruits append, το έτρεξα. Και τώρα, ας βάλω μερικά να ανέβουμε, αν τυπώσω το fruits, βλέπετε ότι περιλαμβάνει και το orange. Εκτός από το append, που το append θα πάει πάντα στο τέλος της λίστας και θα προσθέσει τα έξτρα πράγματα, μπορώ να χρησιμοποιήσω και το insert. Fruits. Έλα Python, κάνε μια δουλίτσα. Ποια δουλίτσα? Insert. Και το insert μέσα χρειάζεται δύο πραγματάκια. Χρειάζεται σε ποια θέση. Στη θέση 1, για παράδειγμα, πήγαινε και βάλε το κεράσι. Συγγνώμη, εδώ ανάμεσα θέλει κόμμα, όχι τελεία που είχα γράψει. Και δείξε μου, μόλις το κάνεις αυτό, τι έχει γίνει στο fruits. Βλέπετε, έρχονται και μπαίνουν τα κεράσια στη θέση 1. 0 τα apples, 1 τα κεράσια και όλα τα άλλα τα έσπρωξε λίγο πιο πέρα. Μία διαφορά είναι ότι του append και του insert που θέλω να προσέξετε είναι ότι την αλλαγή που πραγματοποιούν λαμβάνει χώρα και αποθηκεύεται επιτόπου μέσα στη μεταβλητή. Δεν χρειάστηκε να πω fruits ίσον fruits αφού γίνει αυτή η δουλίτσα. Με το που ζητάω να γίνει αυτή η δουλίτσα πάνω στο fruits, πράγματι έτσι συμβαίνει. Τα oranges μπαίνουν στο fruits. Δεν χρειάζεται να ξανά αποθηκεύσω. Ή τα κεράσια μπαίνουν στο fruits. Αντίστοιχα είναι και το remove. Μπορώ να αφαιρέσω fruits, remove, την banana. Banana. Και δείξε μου τι θα απομείνει από το fruits μετά από εδώ. Apple, cherry, kiwi, orange και δεν έχουμε banana. Και ένας ακόμα τρόπος με τον οποίο μπορούμε να αφαιρέσουμε το τελευταίο στοιχείο από μία λίστα ή ένα οποιοδήποτε άλλο στοιχείο από μία λίστα είναι το pop. Fruits, pop. Αυτό θα διώξει το τελευταίο στοιχείο από τη λίστα μου και θα μου επιστρέψει την τιμή του για να το γνωρίζω. Εδώ το fruits τώρα έχει απομείνει apple, cherry, kiwi και έχουν φύγει και τα πορτοκάλια. Ο λόγος που μου το επιστρέφει είναι ότι πιθανόν εγώ να μπορεί να θέλω να το κρατήσω σε μια άλλη μεταβλητή. Να είχα εδώ μια μεταβλητή popped root για να το κρατήσω, να κάνω μια δουλειά μαζί του. Και αυτό να ήταν ίσο με το fruits pop. Αυτό εδώ θα έκανε τη δουλειά του να διώξει το πορτοκάλι και αφού έδιωχνε το πορτοκάλι, μέσα εδώ στη μεταβλητή θα κρατούσε το orange, πράγμα που δεν μπορώ να το κάνω με το remove banana. Επίσης μπορώ να χρησιμοποιήσω το pop και με τον index του στοιχείου που θέλω να διώξω. Δηλαδή αν θέλω να διώξω το στοιχείο που ζει στη θέση 0, μπορώ να κάνω pop 0 και τότε θα διώξει το apple ή το στοιχείο οποιοδήποτε ζει τέλος πάντων στη θέση 1. Μπορούμε να βρούμε το μήκος μιας λίστας με το γνωστό μας len που χρησιμοποιούσαμε και στα strings. Τώρα μέσα στο fruits μου έχουν απομείνει, αυτό έχει απομείνει και είναι τρεις θέσεις κατελημένες. Τέλος, μέσα σε μία λίστα μπορούμε να ενώσουμε δύο λίστες μεταξύ τους. Αν είχαμε μία λίστα vegetables
η οποία είχε μέσα το καρότο και το προβόλο, θα μπορούσα να φτιάξω μια καινούργια λίστα food που να είναι fruits και vegetables και αυτό να μου δείξει σε μια καινούργια λίστα, σε μια λίστα τη food, όλα τα στοιχεία που έχω χρησιμοποιήσει. Τέλος, μπορώ να ταξινομήσω μια λίστα. Αν ήταν νούμερα, θα μπορούσα να την ταξινομήσω από το μικρότερο προς το μεγαλύτερο ή από το μεγαλύτερο προς το μικρότερο. Εδώ που είναι με κείμενα, μπορεί να ταξινομηθεί αλφαβητικά. Και τρόπος είναι food, short, έτσι, χωρίς έτσι μπερδεύτηκα εγώ, και αν την τυπώσω, η food πλέον, βλέπετε, το μπρόκολο έχει πάρει τη δεύτερη θέση, έχει ταξινομηθεί αλφαβητικά. Και ακόμα θα μπορούσα να πω short και να βάλω μέσα το argument reverse ίσον true για να δείξω στην Python να την ταξινομήσει με την ανάποδη αλφαβητική σειρά. Εδώ αυτό που είδατε, το short, είναι μια δουλειά που, όπως είδαμε και νωρίτερα με το append και με τα υπόλοιπα που συνέβαιναν έτσι, αποθηκεύεται η δουλειά, γίνεται και αποθηκεύεται κατευθείαν μέσα στη μεταβλητή μας. Δεν χρειάστηκε να πω food ίσον food short. Μπορούμε, αν θέλουμε, να ταξινομήσουμε και μια λίστα, να υπολογίσουμε πώς φαίνεται μια λίστα εφόσον ταξινομηθεί, αλλά να μην το αποθηκεύσουμε μέσα στη μεταβλητή αυτό. Αυτό θα ήταν με το sorted. Θα πάει η food αυτή τη στιγμή. Είναι έτσι. Μπορώ, αντί για να χρησιμοποιήσω αυτό εδώ, το τελεία short, μπορώ να χρησιμοποιήσω το sorted food. Αυτό έρχεται να την ταξινομήσει με την σωστή σειρά αλφαβητικά από το πρώτο έως προς το επόμενο, αλλά αυτός εδώ ο υπολογισμός θα πρέπει, για να αποθηκευτεί, δεν αποθηκεύεται η food, παραμένει έτσι όπως ήταν νωρίτερα. Αν ήθελα να αποθηκευτεί, θα έπρεπε να πω food ίσον sorted food. Αλλιώς δεν αποθηκεύεται. Κάτι ακόμα που μπορώ να κάνω στις λίστες είναι να αναζητήσω τον index από ένα στοιχείο. Αν πω στη food food index, είπαμε οι θέσεις παρκαρίσματος ονομάζονται index, to carrot, η Python έρχεται να μου πει ότι ζει στη θέση 2 και πράγματι το kiwi ζει στη θέση 0, το cherry ζει στη θέση 1 και αυτό ζει στη θέση 2. Σε μία λίστα Python μπορώ να έχω και duplicate στοιχεία, κανείς δεν μου το απαγορεύει. Αν εγώ πω στο food, στη λίστα food, πήγαινε και κάνε append και βάλε ξανά ένα kiwi, τώρα βλέπετε η λίστα μου περιέχει kiwi, cherry, carrot, broccoli, apple και ξανά kiwi. Μπορώ να ζητήσω από την Python να μου μετρήσει πόσες φορές βρίσκει κάθε στοιχείο. Food, η λίστα μου, count, τελεία, count, kiwi, και βλέπετε ότι μου λέει ότι βρίσκει 2 φορές το kiwi μέσα. Carrot, 1 φορά. Orange, 0. Καμία φορά δεν το βρίσκει. Τέλος, αν θέλω να καθαρίσω μία λίστα, να τα αδειάσω από όλα τα στοιχεία, food clear, και πλέον το food είναι μία άδεια λίστα. Αυτές είναι οι βασικές ιδιότητες για τις λίστες. Τα λέμε στο επόμενο μάθημα.